Έχοντας κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην πολιτεία της Αριζόνα στην Αμερική, τρέχοντας 1.300 χιλιόμετρα σε 17 μέρες, ο νέος άθλος της Ελένης Γαλεράκη φαντάζει εύκολος. Κι όμως αυτή τη φορά τα 250 χιλιόμετρα σε ανάγλυφο έδαφος χωρίς διακοπή αποτελούν στόχο που θέλει να κατακτήσει για να ενισχύσει το νεοσύστατο τμήμα χανίων της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Θα πάω Κουμκαπή, Μαλάξα, Στήλος, Βρύσες, Ασκήφου, Ήμπρος Φαράγγι, Σφακιά, όλο το ε4 προς Ελαφωνήσι και μετά πάνω Σφινάρι, Πλάτανος, Κίσαμος και Παλή Εθνική προς Χανιά πίσω. Η Ελένη μάλλον μας το πρότεινε κιόλας και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά αποδεχθήκαμε να το διοργανώσουμε αυτό, να τη βοηθήσουμε. Έχει κάνει πολύ φοβερή δουλειά στο να το οργανώσει, δηλαδή τα ωράρια, τις τοποθεσίες. Με κίνηση από την πλατεία του Γυαλί Τζαμί στο Ενετικό Λιμάνι, ο γύρος του νομού Χανίων από την Ελένη Γαλεράκη με σύνοδους μέλη του τοπικού τμήματος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης θα γίνει χωρίς διανυκτέρευση και μόνο με ολιγόλεπτες στάσεις, με στόχο να τερματίσει το βράδυ της Κυριακής. Θα τρέξει σε άσφαλτο, θα τρέξει σε μονοπάτια, θα τρέξει σε βουνό, στο ευρωπαϊκό μονοπάτι ε4. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση και πρόκληση και για την ίδια την ομάδα, η οποία είμαστε ενεργοί πλέον στο νομό Χανίων τους τελευταίους 8 μήνες. Η Ελένη Γαλεράκη, με καταγωγή από την Κρήτη και τη Βρετανία, δεν υπήρξε αθλήτρια από τα παιδικά ή εφηβικά της χρόνια. Στην ηλικία των 38 ετών, και ενώ ήταν μεγαλοστέλεχος σε εταιρεία στο Χονγκ Κονγκ, αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της και επέστρεψε στην Κρήτη, όπου ανακάλυψε το πάθος της για το τρέξιμο και τη φύση. Έκτοτε έχει κάνει αυτή την καταπληκτική, όπως σας είπε, επίδοση το 2019, διανύοντας την πολιτεία της Αριζόνα από πάνω προς τα κάτω, με 17 μέρες 1.300 χιλιόμετρα, που αντιστοιχεί σε περίπου 2 μαραθωνίους τη μέρα. Πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, μπορείς, πρέπει να κάνεις. I mean, αλλά πρέπει να θέλεις και μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Για μένα είναι σημαντικό να ζεις μια ζωή που δίνεις άρα για σας. Στο σύντομο χρόνο δραστηριοποίησής της, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης των Χανίων έχει ήδη συνδράμει στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες κατοίκους της Θεσσαλίας και στόχος των μελών της είναι να ενισχυθεί ώστε να φτάνει κοντά σε κάθε δοκιμαζόμενη κοινωνία.